Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Τι μπορώ να κάνω για να χαμογελάσεις? Μου φτάνει που είσαι εδώ μαζί μου. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα φύγω. Τόσο πολύ σε πείραξε που έφυγε ο Έκτορας. Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου στο Παρίσι? Αν μείνεις λίγο καιρό, ίσως μπορέσεις να ξεχάσεις. Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα. Τώρα τελευταία σε αυτή την ηλικία που είμαι, έμαθα κάτι. Ότι τα πράγματα που μας πονάνε είναι αυτά που μας κάνουν να ζούμε. Σκέψου τι ανέαρρωστα ήταν ο έρωτας αν δεν είχε αγωνία, φόβο. Φαντάσου έναν αρεστή που δεν μπορεί να σε κάνει να πονέσεις. Πρώτη φορά σ' ακούω να μιλάς έτσι. Θα ήθελα να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Τα περισσότερα πράγματα για μένα και για τους ανθρώπους τα έμαθα πάνω σε αυτή την πολυθρόνα. Μέσα σε ένα χρόνο. Παρ' όλα αυτά, τον πόνο αυτής της γνώσης δεν θα τον ευχόμουν σε κανέναν. Είναι περίεργο, είναι κάτι σαν τιμωρία. Κι όμως, η μοναξιά και ο πόνος είναι που μας μαθαίνουν κάτι. Η μοναξιά και ο πόνος μας κάνουν λίγο καλύτερους. Αν μπορούμε βέβαια να γίνουμε καλύτεροι. Δεν ξέρω πώς να σου το πω όμως. Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Υπάρχουν μερικά πράγματα που θα ήθελα να τα είχα κάνει αλλιώς. Αλλά τότε που έπρεπε δεν είχα το θάρρος. Και δυστυχώς με ακολουθούν σε όλη μου τη ζωή. Όλοι κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι έχουμε κάνει λάθη. Ναι, αλλά είναι μερικά πράγματα που σε σημαδεύουν.